Ευρώπης μιλούν για τη μεταδοτικότητα της νέας μετάλλαξης Κένταυρος και καλούν τα κράτη να προχωρήσουν σε σχεδιασμό και εθνική στρατηγική από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Πάμε να μιλήσουμε μαζί με τη Ζωή Δωροθέα Πανά, το μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Κυρία Πανά, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει συνεκτίμηση του κινδύνου και από ό,τι φαίνεται μας καλεί η Ευρώπη να αναλάβουμε δράση, κυρία Πανά. Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως από το προηγούμενο διάστημα είχε τεθεί ένα ερώτημα ετοιμότητας και προετοιμασίας. Απλά τώρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη, δεδομένου ότι το Σεπτέμβριο και γενικότερα το φθινόπωρο θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα όσον αφορά τους βασικούς πυλώνες διαχείρισης της πανδημίας και των εξάρσεων. Μέσα σε αυτό, μάλιστα εχθές, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων εξέδωσε και μία αναφορά με κατευθύνσεις προς τα κράτη-μέλη για το πώς θα πρέπει να είναι η επιτήρηση πρακτικά της νόσου COVID, της επιδημιολογικής μας εικόνας, αλλά και γενικότερα άλλων λοιμωδών νοσημάτων. Και ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό τώρα και χρειάζεται ουσιαστικά μία δράση προς αυτό είναι γιατί προφανώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι το φθινόπωρο. Δεύτερον, διότι πρέπει να υπάρχει μια εναρμόνιση από τα κράτη-μέλη στο πώς θα επιτηρούν για να έχουμε και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Και το τρίτο και το βασικότερο, που μάλιστα αναφέρθηκε και χθες σε μια συνάντηση που υπήρχε με την Επίτροπο Υγείας, επιστημονικούς ομολόγους και την πρόεδρο του ECDC, ότι επειδή πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός τέστινγκ ανάλογα με τον πληθυσμό μας, εάν αυτό δεν επιτευχθεί, όπως καταλαβαίνετε, ο ευρωπαϊκός χάρτης, έτσι όπως μας δίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, δεν θα επιτυγχάνει τους στόχους που έχει βάλει το ECDC. Οπότε πρακτικά οι χώρες θα συμβολίζονται με γκρίζο χρώμα. Δηλαδή δεν θα μπορούμε να έχουμε εικόνα για το τι μέλη γεννέστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό είναι το πρακτικό σκέλος. Δηλαδή από τη στιγμή που όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου, είμαστε προς μια κατεύθυνση στο να χρησιμοποιούμε και τα self-test και το κομμάτι της ατομικής υπευθυνότητας, θα πρέπει νομίζω τώρα και στο πολύ εγγύς μέλλον να δούμε ποια είναι η χρυσή τομή όσον αφορά το κομμάτι του testing, από ποιους, πότε, τι σημαίνει πληθυσμιακή επιτήρηση και όλο αυτό να εναρμονιστεί με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Άρα θα υπάρξει ένας ανασχεδιασμός δράσεων και όταν λέτε εναρμόνιση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, δηλαδή όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το ίδιο πλάνο? Κοιτάξτε, στο κομμάτι της επιτήρησης, καλά είναι να έχουμε κοινό σχεδιασμό και βέβαια το τέστινγκ να πηγαίνει εννοείται αναλογικά με τον πληθυσμό μας. Όμως όσο πιο κοινός είναι ο τρόπος, η μεθοδολογία με την οποία επιτηρούμε ένα λοιμώδες νόσημα, τόσο καλύτερη εικόνα θα έχουμε και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Άρα νομίζω είναι δύο οι στόχοι. Το ένα είναι να βρούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεύτερον αυτός ο τρόπος να ακολουθηθεί με κοινή μεθοδολογία από όλες τις χώρες για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τι γίνεται τώρα και στο μέλλον. Αυτό είναι νομίζω η ουσία και νομίζω ότι είναι και ο καιρός όλα τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν λίγο γρήγορα ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι το φθινόπωρο. Σας έχει απευθύνει το αρμόδιο Υπουργείο πρόσκληση για συνάντηση των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και πότε τοποθετείτε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί και με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής λόγω της εμπειρογνωμοσύνης στο να βοηθήσουν και τη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης όπως και κάναμε σε κάθε φάση. Από τη στιγμή νομίζω που χτες μόλις ανακοινώθηκε το report αυτό θα λάβουμε κάποια πρόσκληση για να το συζητήσουμε περαιτέρω και εκτενώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Πανά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Πάμε κυρίες και κύριοι στην αρχισυντάκτρια του Mega Life. Η Άντρη Θρασιβούλου θα μας πει για ελικόπτερο που έπεσε κατά την απογείωσή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος.